να μιλήσεις λίγο για το έργο, πώς το βλέπεις εσύ, με την υπόθεση, ας πούμε, το θέμα της και πώς το βλέπεις εσύ. Η Αντριάννα είναι ένας άνθρωπος που λίγο ή πολύ ο καθένας μας την έχει συναντήσει γύρω του. Είτε είναι οι φίλοι του, είτε είναι οι αδελφοί του, είτε είναι η γειτόνισσά του. Όλοι την έχουν πάρει χαμπάρι. Είναι ένας άνθρωπος που ενώ ζει μοναχικά καταρχήν, αλλά ζει μέσα, δεν έχει μια δική του ζωή. Ωστόσο είναι πολύ θορυβώδης. Ζει μέσα από τις ζωές των άλλων. Της έχουν έρθει λίγο στραβά τα πράγματα, αλλά και αυτή το πήρε λίγο παραπάνω στραβά μάλλον, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, και δεν πήρε τη ζωή στα χέρια της. Με αφορμή ένα οικογενειακό θέμα που προκύπτει, εισέρχονται στις μνήμες ένα παλιό γεγονός που κάπως έχει προσπαθήσει να το θάψει, αλλά αυτό βγαίνει στην επιφάνεια. Και μέσα από συζητήσεις που γίνονται τηλεφωνικά με δικά της πρόσωπα, με την αδελφή της, την κολλητή της φίλη και τον γαμπρό της, εκεί μαθαίνουμε τι έχει προκύψει και τι είχε προκύψει παλιά που το της ξαναήρθε, εν πάση περιπτώσει, αυτό στη μνήμη. Χωρίς να θέλουμε να αποκαλύψουμε φυσικά αυτό το στοιχείο, ναι, που είναι, ναι, και ένα και στοιχείο. Εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο προσεκτική. Ναι, ναι, όχι, και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Σωστό. Για να αφήσουμε κάτι στο θεατή να το δει ο ίδιος και να κρίνει ο ίδιος. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο τύπος της γυναίκας που παίζεις, ναι, είναι θεωρείς αντιπροσωπευτικός ενός κομματιού γυναικών της ελληνικής, της μέσης ελληνικής οικογένειας, ας πούμε. Ναι, είναι. Είναι. Την Αντριάννα, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα πρόσωπο που το συναντάς πολύ συχνά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Για μένα δυστυχώς. Στην ελληνική οικογένεια. Ναι. 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 Και πώς θα την περιέγραφε, δηλαδή, τι ακριβώς, πώς προέκυψε αυτός ο τύπος, δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος που βάζει τα θέλω του στην άκρη για τα πρέπει της οικογένειας, της ηθικής, με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει, για να μην πικράνει κανέναν, να μην στεναχωρήσει κανέναν. Καταπιέζει πάρα πολύ τα θέλω της και τη ζωή της. Και γι' αυτό το λόγο δυστυχώς υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει. Mm-hmm. Όλοι μας το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί να μην ταυτιστεί κάποιος, έστω και από μία τάκα, που είναι πολύ υπερβολικό αυτό, με πολύ περισσότερες, με την Αντριάννα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι θα ταυτιστείς, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα. Πιστεύεις ότι αυτός ο τύπος ανθρώπου εκφράζει περισσότερο ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πάνω το πω, που είναι ταξικά προσδιορισμένος, δηλαδή έχει κάποιο εικονικό στάτους, ή εκφράζει γενικώς ένα τύπο γυναίκας που διαπερνά, ας πούμε, ταξικά, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία. Είναι κυρίως σε πιο λαϊκά στρώματα, ναι, θα το συναντήσουμε. Θεωρώ, την άλλη δεν ξέρω, ίσως επειδή και εγώ ανήκω σε αυτή τα τάξη μάλλον. Αλλά, ναι, ίσως θα μπορούσε να... Δεν είναι μορφωμένη η Αντριάννα. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει... ούτε έχει ζήσει τη ζωή του, ούτε έχει σπουδάσει. Μπορεί να λέει η ίδια ότι ξέρει πολλά ή να κάνει λίγο την ξερόλα, αλλά δεν ξέρει ουσιαστικά πολλά πράγματα. Και δεν έχει ζήσει τη ζωή της. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω εγώ. Βλέποντας το έργο, είχα την αίσθηση ότι παίζει πάρα πολύ με καταπιεσμένη λίμπιντο, καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, την οποία ακριβώς μέσα από μια οικογενειακή διαδρομή την καταπίεσε και... Ναι, δεν έχει να κάνει, νομίζω, ουσιαστικά τόσο πολύ η οικογένειά της αυτό, γιατί αυτός που θα δει το έργο καταλαβαίνει ότι η αδελφή της δεν είναι ένα τέτοιο άτομο. Ακριβώς, είναι το ανάποδο. Στην ίδια οικογένεια, επομένως, μεγάλωσαν και οι δύο αυτές κοπέλες, γυναίκες. Αλλά ο καθένας έχει και άλλα βιώματα, είναι και ο χαρακτήρας. Προφανώς έχει να κάνει θέμα και με το χαρακτήρα. Όχι τόσο με την τάξη, γιατί βλέπουμε δύο άτομα
Και πολλές φορές το έχουμε δει σε μια οικογένεια που μεγαλώνουν δύο παιδιά, δύο αδέλφια, είναι τελείως διαφορετικά και άλλη ζωή παίρνει ο ένας και άλλη ο άλλος. Mm-hmm. Αλλιώς οριμάζει ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Ο ένας μπορεί να μείνει τελείως ανώριμος, ο άλλος να είναι, να δείξει μια οριμότητα σε όλες τις καταστάσεις και σε όλα τα θέματα της οικογένειας. Θα ήθελα να πω πως αυτή η ιστορία και με βάση αυτά που μου λένε φίλοι και θεατές που έρχονται, άγνωστοι και μη, είναι μια ιστορία που στον καθέναν ξυπνάει μέσα του διαφορετικά πράγματα. Ίσως όχι αυτά που εγώ, ας πούμε, όταν διάβασα το κείμενο, είπα «Α, αυτό πρέπει, πω, πω, τι θα ξυπνήσει αν το δει κάποια που της έχει συμβεί αυτό». Τελικά είναι πολύ πολύπλευρο που δεν το περίμενα κι εγώ αυτό. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι και μου λένε «Το ξέρεις τι, κι εγώ το ίδιο πράγμα κάνω για άλλους λόγους, όμως έτσι συμπεριφέρομαι». Και είδα τον εαυτό μου πολλές φορές και ότι ήταν ένα μάθημα για μένα αυτό που είδα, γιατί ξαφνικά είδα τον εαυτό μου και ξέρω τώρα τι δεν πρέπει να κάνω. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά εμένα, ναι, που ήταν μια πλευρά που δεν την είχα σκεφτεί. Για το συγκεκριμένο θέμα μου είπε τώρα μια κυρία, αλλά και πάρα πολλοί μου λένε ότι και αυτό που επίσης μου κάνει εντύπωση, ότι είναι ένα κείμενο που είναι γυναικείος, ένας γυναικείος χαρακτήρας, που περιμένεις ότι θα ταυτιστούν κυρίως γυναίκες ή της ηλικίας αυτής και όλα αυτά. Ξαφνικά βλέπω από μικρά παιδιά μέχρι και άντρες, που μου κάνει τρομακτική εντύπωση, να ταυτίζονται με αυτόν τον χαρακτήρα σε κάποια πράγματα. Πώς είναι για έναν ηθοποιό ένας μονόλογος, αλήθεια? Δηλαδή, πώς πάνε να σκεφτεί μάλιστα μίας ώρας, έτσι? Ξύνεται πληγή. δύσκολο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, και δεν το λέω για να το πω, εντάξει, είναι δύσκολος. Είναι οκ, η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη, αλλά το να είσαι μόνος σου στη σκηνή και να μην περιμένεις την ανταπόκριση από έναν άλλον συνάδελφο, μία τάκα, να πρέπει μόνος σου να στηρίξεις την κάθε ατάκα διαφορετικά, πώς πρέπει να υποθεί και πώς... Να έχεις το συνειρμό, να μην ξεφύγεις ποτέ, ούτε συναισθηματικά, ούτε η μνήμη σου να ξεφύγει από το κείμενο, είναι τρομακτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ άγριο, δηλαδή. Ευτυχώς όμως, εγώ έχω μια χαρά, μια τύχη μάλλον, σε αυτό το κείμενο, να μιλάω στο τηλέφωνο με διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα τους έχω βάλει κάπως να είναι υπαρκτοί, δηλαδή με άλλο τόνο μιλάω όταν μιλάω στην αδελφή μου, με άλλον στη φίλη μου, με άλλον στον γαμπρό μου, και αυτό κάπως με βοηθάει, γιατί ακούω σαν να μου μιλάνε πραγματικά, σαν να είναι υπαρκτά αυτά τα πρόσωπα για μένα, ναι. Και αυτό πολλές φορές μου το λένε και οι θεατές, ότι ήταν σαν να υπήρχαν οι άλλοι τρεις άνθρωποι. Νόμιζα ότι ξαφνικά θα ανοίξει μια πόρτα και θα βγει η Θεανό, θα βγει η αδελφή σου. Και χαίρομαι πολύ όταν τα ακούω, γιατί πραγματικά το δουλέψαμε πάρα πολύ αυτό με τον Κυριάκο του Χατζημιχαηλίδη, στο να φανεί όλο αυτό ότι είναι αλήθεια, ότι είναι υπαρκτά αυτά τα άτομα, ότι πράγματι μου μιλάνε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δύο εφέ τα οποία ήταν εντυπωσιακά, μάλιστα, δηλαδή μπερδευόντουσαν κάποια στιγμή οι θεατές. Το ένα, το φλας της φωτογραφικής μηχανής. Ναι. Και το δεύτερο, η απέφθησή σου σε κάποιο... Σε κάποιο φως. Σε κάποιο φως, ναι. Αυτά ήταν απογραφής, ήταν από το κείμενο μέσα δοσμένα, δεν ήταν σκηνοθετικά ευρήματα. Δηλαδή. Που εμείς τα κρατήσαμε και τα τηρήσαμε κανονικά. Τα φλας είναι... κάποιες φωτογραφίες που αυτή τις αποτυπώνει κάποιες στιγμές από τη ζωή της μέσα στο χώρο. Δεν εξηγεί ο συγγραφέας κάτι άλλο πάνω σε αυτό με τα φλας. Σαν να αποτυπώνονται στιγμές από τη ζωή της μέσα στο σπίτι που ζει μόνη της. Αυτό είναι τα φλας. Φωτογραφικές μνήμες, κάπως έτσι. Το φως που έρχεται από το και που μιλάει αυτή είναι ο φανταστικός άλλος. Έτσι τον αναφέρει ο συγγραφέας.
Για μένα είναι ο φανταστικός άνθρωπος που η Αντριάννα θα ήθελε να έχει μέσα στο σπίτι και δεν έχει. Γιατί ζυμώνει της.